θέλω να καλωσορίσω αμέσως την Ειρήνη. Ειρήνη Καμαρίτη, καλώς μου ήρθες. Καλώς σε βρήκα, Ειρήνη. Πολύ χαίρομαι που είσαι εδώ. Κι εγώ, ακόμη περισσότερο νομίζω. Έτσι γλυκιά και ήρεμη που είσαι, νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο οι γονείς να συνεργάζονται μαζί σου για θέματα που αφορούν στα παιδιά και, για τους, και στους ίδιους, νομίζω. Σωστά. Η Ειρήνη μας είναι διαιτολόγος, διατροφολόγος, αλλά δεν ασχολείται με δίαιτες. Θα το ξεκινήσουμε έτσι. Δηλαδή, άμα κάναμε ένα συλλαλητήριο. Νομίζω ότι θα κρατούσε το πανό που έλεγε κάτω οι δίαιτες. Μπορεί, δεν αγαπάμε τις δίαιτες, ναι. Πιστεύω ότι η σχέση με το φαγητό είναι πολύ πολύχρωμη και πολύ συναρπαστική και δεν έχει να κάνει, δεν είμαστε φτιαγμένοι να τρώμε με θερμίδες, γραμμάρια και στερήσεις. Τελικά, ίσως αυτά μας προσανατολίζουν από το πώς τρώμε, από το πώς είμαστε φτιαγμένοι να τρώμε. Έχω την αίσθηση, Ειρήνη, ότι πλέον περπατάμε τα πρώτα βήματα μιας εντελώς καινούργιας διαδρομής στη σχέση με το σώμα μας και με το βάρος μας. Είναι σαν σιγά-σιγά να αρχίσουμε να απενοχοποιούμε την εικόνα μας και το βλέπω αυτό να γίνεται τα τελευταία χρόνια. Όλα τα προηγούμενα χρόνια ζούσαμε υπό ένα άλλο καθεστώς. Των ηλουστρασιών περιοδικών με τις κορμάρες, με τις τέλειες αναλογίες, με το που έμπαινε ο Μάρτης μήνας, παντού έβλεπες, η ιδανική δίαιτα για να χάσετε 10 κιλά σε 3 μέρες μέσα. Η ιδανική δίαιτα για να γίνεται έτσι, για να γίνεται αλλιώς. Με τη λογική πάντα του στερούμε για να γίνω κάτι άλλο από αυτό που είμαι. Για να χωρέσω, που είπε και πολύ σωστά. Για να χωρέσω, που είπε και η Στέλλα Κάσταγλ. Βέβαια. Ναι, αρχίζει λίγο και πέφτει όλο αυτό. Γιατί αρχίζουμε και συνειδητοποιούμε ότι τελικά δεν είμαστε φτιαγμένοι για να χωρέσουμε στα πρότυπα της εποχής. Βλέπεις δύο μικρά παιδιά και γεννιόνται και έχουν πολύ διαφορετικά σώματα, διαφορετική κατανομή, διαφορετικά αναπτύσσονται με διαφορετικό ρυθμό και έχουν διαφορετική. Άλλο σωματότυπο, ρυθμό το ανάπτυξης. Α, και το ρυθμό ανάπτυξης, βέβαια. Βέβαια. Οπότε δεν έρχονται τα παιδιά σε αυτόν τον κόσμο, ούτε εμείς, επομένως, για να χωρέσουμε στα στενά καλούπια που προστάζει η κοινωνία και η μόδα. Γιατί είναι μόδα. Αν δεν ήταν μόδα, θα. Καθ' όλη τη διάρκεια των αιώνων θα είχαμε ένα πρότυπο ομορφιάς. Το έχουμε δει να αλλάζει από εποχή σε εποχή. Και σκέφτομαι ότι δεν έχουμε αυτή την αγωνία μόνο για μας. Να έχουμε μέσα δαχτυλίδι, αψεγάδια στο κορμί κτλ. Όλη αυτή μας την αγωνία την περνάμε και στα παιδιά μας. Φυσικά. Με ένα πολύ περίεργο τρόπο και με περίεργα αιτήματα. Δηλαδή, από τη μία θέλουμε τα παιδιά να τρώνε όλο τους το φαγητό και από την άλλη να σταματήσουν να τρώνε για να μην παχαίνουν. Αλλά και να τα περιορίσουμε, σωστά. Τι γίνεται μέσα στο κεφάλι μας. Λοιπόν, καταρχάς, εγώ θέλω να πάρουμε σαν δεδομένο και να το καταστήσουμε σαφές ότι ένα παιδί γεννιέται με την ικανότητα να αυτορυθμίζεται. Έχουμε μέσα μας προστατευτικούς μηχανισμούς που μας, αυτορυθμίζουν. Δηλαδή, ξέρουμε. Και στο αίσθημα της πείνας, ας πούμε, ακριβώς, το πόσο θα φάμε. Βέβαια. Βλέπεις ένα μικρό μωρό που όταν πεινάει αναζητάει τροφή και θέλει να θυλάσει, και όταν έχει χορτάσει, αποκοιμιέται και χαλαρώνει. Άρα είμαστε φτιαγμένοι. Τέλεια φτιαγμένη, ώστε να ξέρουμε πόσο θα φάμε και πότε πρέπει να σταματήσουμε. Να βάλουμε εδώ έναν αστερίσκο, να σου κάνω μια ερώτηση. Δεν θυλάζουν όλα τα μωρά. Υπάρχουν μωρά που για κάποιους λόγους θα πάρουν τη φόρμουλα, θα πάρουν το μπιμπερό με τη σκόνη. Όπου εκεί ο κάθε παιδίατρος θα συστήσει στους γονείς μια συγκεκριμένη ποσότητα ανάλογα την ηλικία του μωρού κτλ. Αναλογίζομαι ότι εκεί το παιδί δεν μπορεί να αυτορυθμιστεί, γιατί θα του δώσει το μπουκάλι και θα πει τόσο θα φας. Θες, δεν θες, ας πούμε. Ναι, μπορεί και να αυτό σταματήσει. Αυτό μπορεί να απορριθμίσει κάτι. Δεν είμαι πολύ σίγουρη. Βλέπεις ότι ακόμη και τα μωράκια που παίρνουν φόρμουλα και έχουν το μπουκάλι, πάλι έχουν έτσι μια. Θα το αφήσουν όταν φαίνεται λίγο ο κορεσμός τους. Ναι. Απλώς αυτό που λέω και εγώ στους γονείς είναι ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να σεβαστούμε τον κορεσμό του παιδιού. Αυτό είναι το πιο προστατευτικό πράγμα με το οποίο έχει έρθει πολύ σοφά η φύση, το έχει προορίσει. Είναι ένας πολύ ενδιαφέρον ορισμός, και είναι πολύ ωραίο που ξεκινάμε με αυτόν, είναι ο διαμερισμός της ευθύνης. Ο ορισμός του διαμερισμού της ευθύνης είναι πολύ ενδιαφέρον. Τι σημαίνει, πώς πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό. Αυτό, ότι εγώ σαν γονιός είμαι υπεύθυνος για το ποιες τροφές προσφέρω στο παιδί, πότε το παιδί μου θα φάει και πού το παιδί μου θα φάει, αλλά το παιδί είναι αυτό και μόνο υπεύθυνο για το αν θα επιλέξει να φάει και πόσο. Ξέρω ότι είναι λίγο δύσκολο, επειδή έχουμε μάθει από τις προηγούμενες γενιές να επεμβαίνουμε ακόμη και σε αυτό. Είναι λίγο δύσκολο να το σεβαστούμε, αλλά τελικά είναι το πιο προστατευτικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε για να μην απορριθμίσουμε ένα μικρό παιδί. Θέλει πολλή δουλειά. Έχω την αίσθηση ότι αισθανόμαστε και λίγο αποτυχημένοι εμείς οι γονείς, όταν μιλάμε πια
Βασικά για πολύ μικρές ηλικίες. Γιατί από ένα σημείο και μετά νομίζω το ξεπερνάς αυτό. Πας στην άλλη μεριά, στο μην τρως, σταμάτα πια να τρως. Ενώ το έχεις εκπαιδεύσει πολύ διαφορετικά. Σε αυτά λοιπόν, στους πρώτους μήνες ζωής του παιδιού και στα πρώτα χρόνια, αισθανόμαστε αποτυχημένοι αν δεν φάει όλο το φαΐ. Εάν δεν έχουμε κατακτήσει το θέμα του φαγητού να γίνει έτσι όπως το έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Πολύ σωστά. Πολύ κόντρα σε αυτό που λες. Πολύ κόντρα, ναι. Και τελικά η πίεση τι κάνει. Ένα παιδί έρχεται σε αυτόν τον κόσμο για να είναι αυτόνομο. Ναι. Για να έχει αυτοδιάθεση, να αυτορυθμίζεται σε σχέση με το φαγητό, να έχει αυτονομία. Έτσι αναπτύσσει το ούτως ή άλλως αυτοπεποίθησή του, καταφέρνοντας πράγματα. Και έρχομαι εγώ, σαν γονιός, και το πιέζω και του λέω, μα πρέπει να φας κι άλλο. Ή το καθυλώνω στο καρεκλάκι του, μέχρι να φάει όλο το φαγητό. Τελικά αυτή η πίεση, θα το έχουν δει όλοι οι γονείς και φαντάζομαι ότι και εσύ το ξέρεις και βγάζει και λίγο νόημα, αν ξέρουμε λίγο πώς λειτουργεί απλά η ψυχολογία του ανθρώπου, φέρνει εναντίωση. Και αυτή η εναντίωση φέρνει ανάγκη για έλεγχο. Και πολλές φορές ο μόνος έλεγχος που μπορεί να έχει ένα παιδί είναι να κλείσει το στόμα. Δεν ξέρω αν σου φαίνεται γνώριμο ή αν το έχεις δει. Να σου πω την αλήθεια, δεν το αντιμετώπισα με τα δικά μου παιδιά αυτό το πράγμα, αλλά το έχω δει να συμβαίνει γύρω μου. Μπράβο. Παιδιά που αρνούνται πεισματικά να φάνε. Ή παιδιά που αρνούνται πεισματικά να σταματήσουν να τρώνε. Πολύ σωστά. Ναι. Γιατί νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει και είναι επικοινωνία. Σωστά, Άντρια. Και είναι επικοινωνία. Το ότι εγώ θα σου πω ένα ηχηρό όχι με το να κλείσω το στόμα είναι μια μορφή επικοινωνία. Και η πίεση είναι πολύ ενδιαφέρον να πούμε ότι μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Μπορεί να είναι η δωροδοκία, μπορεί να είναι. Φάει και επενός. Θα σε πάω βόλτα, ας πούμε, βέβαια, στη παιδική χαρά. Ή φάει αυτό για να σου δώσω παγωτό. Οπότε λίγο εξυμνείς το παγωτό χωρίς να το καταλαβαίνεις και του αυξάνεις λίγο έτσι τη λαχτάρα και τη θέλξη. Ναι. Το βάζεις σε ένα βάθρο. Άρα το κάνεις το παιδί να θέλει να φάει ακόμα πιο πολύ. Αυτό με τα φαγητά και με τα βάθρα και, καλά και κακά. Τα καλά και κακά, ναι, παίζει πάρα πολύ. Και το καλλιεργούμε στα παιδιά από πάρα πολύ μικρή ηλικία, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που ταλανίζει και εμάς τους ενήλικες. Ακριβώς. Το καλό, η καλή τροφή και η κακή τροφή. Τελικά έχουμε καλές και κακές τροφές. Πολύ, πολύ ωραία ερώτηση. Και αν δεν μου την έκανες, θα φρόντιζα να το φέρω στο τραπέζι. Έχουμε καλές και κακές τροφές. Ξέρεις, καμιά φορά αυτή η νοοτροπία του καλό και κακό ενισχύει λίγο την πεποίθηση, την σκέψη για το μαύρο ή άσπρο. Ναι. Βλέπεις πολλούς ενήλικες. Τα άκρα. Τα άκρα, μπράβο, δεν τα θέλουμε τα άκρα. Ναι. Τα άκρα είναι διατραγμένη η σχέση με το φαγητό. Βλέπεις πολλές φορές, Ανδριανή, ότι οι ενήλικες σου λένε, ξέρεις τι, εγώ αν δεν είμαι σε δίαιτα, είμαι εκτός ελέγχου. Αυτό πηγάζει από το ότι έχω στο μυαλό μου. Πώς? Ότι έχεις υπάρξει σε δίαιτα. Ή ότι έχεις στο μυαλό σου ότι υπάρχουν καλά και κακά φαγητά. Οπότε αφού τώρα δεν είμαι στην δίαιτα που επιλέγω τα καλά, θα βγω εκτός ελέγχου, θα το απολαύσω. Γιατί τι γίνεται? Αυτό που λέγαμε και πριν, αυξάνεται η απόλαυση, αυξάνεται η θέλξη και έχω χαμηλότερο αυτοέλεγχο όταν έρχομαι σε επαφή τελικά με αυτό το τρόφιμο που τόσο πολύ επιθυμούσα. Και είναι όλα ή τίποτα. Αφού δεν κάνω το λίγο Μπράβο. Καλό, θα κάνω όλα τα λάθος, ας πούμε. Και τελικά, αν το καλοσκεφτείς, ένα μπρόκολι ή μια σαλάτα δεν είναι ικανά να με κάνουν υγιή, ούτε να με κάνουν να νιώσω ευεξία. Έτσι ακριβώς και μία σαλάτα ή μία σοκολάτα, ας πούμε, ή ένα παγωτό, δεν είναι ικανά να μου χαλάσουν τη διατροφή. Οπότε είναι λίγο περίεργο. Πάλι απορριθμίζουμε λίγο τα παιδιά όταν τους μαθαίνουμε τόσο ακραίες συμπεριφορές. Ναι. Άλλωστε, είναι αναγνωρισμένη διατροφική διαταραχή το να τρώμε καλά, καθαρά. Είναι ορθορεξία, είναι αναγνωρισμένη διατροφική διαταραχή. Αυτό δεν το ήξερα. Ορθορεξία. Ορθορεξία. Να έχεις μία αιμονή. Βέβαια. Με την καθαρότητα. Με το να τρως μόνο καλές τροφές. Ας πούμε, αυτοί οι άνθρωποι δεν επιλέγουν να φάνε βούτυρο, δεν επιλέγουν να φάνε ζάχαρη. Και είναι επικίνδυνοι. Και οι διατροφικές διαταραχές είναι θανατηφόρες. Δηλαδή, είναι τόσο επικίνδυνο να οδηγούμε. Η αιμονή προφανώς. Γιατί καταλαβαίνω κι εγώ ότι είναι πολύ Μπράβο. Καλύτερο να μην έχουμε πολύ ζάχαρη στη διατροφή μας. Να την πολύ αποφεύγουμε σωστά. Όσο περισσότερο γίνεται. Αλλά Okay, ένα παγωτάκι θα το φας, ένα γλυκάκι κάποια στιγμή θα το φας, δεν θα πάθεις κάτι κακό από το ένα. Μπράβο, είπες τέλεια λέξη, είπες τη λέξη αιμονή. Ένα χαρακτηριστικό των ανθρώπων που τρώνε υγιώς, ας πούμε, αν μπορούσαμε να το θέσουμε έτσι, είναι ότι τρώνε χωρίς αιμονές, χωρίς τύψεις, χωρίς ενοχές και ότι η απόλαυση τελικά στο διαιτολόγιο τους έχει μέρος. Γιατί η απόλαυση είναι μέρος μιας υγιεινής διατροφής, έτσι δεν είναι. Και μιας καλής σχέσης νομίζω με τον εαυτό μας. Και το φαγητό, το είπες τέλεια, ναι. Πίσω από όλα αυτά
αγωνιούμε περισσότερο να ελέγξουμε την εικόνα μας ή να ελέγξουμε την ποιότητα της τροφής που βάζουμε στον οργανισμό μας για να παραμείνουμε πάντα υγιείς. Θα σου απαντήσω αυτό που σκέφτομαι. Σκέφτομαι ότι η αρχική σκέψη ξεκινάει από το φόβο για την εικόνα. Ναι. Ότι το, ας πούμε, στο πάρουμε για τα παιδιά, μιας που είναι και το θέμα μας. Ναι. Ότι το παιδί μου παρεκκλίνει από τα πρότυπα ή ότι το παιδί μου, ας πούμε, μου λένε ότι είναι πιο τσοκωτό από τα υπόλοιπα ή ότι έχει διαφορετικό σώμα από τα υπόλοιπα. Οπότε εγώ πρέπει να το περιορίσω. Αυτό με ενεργοποιεί, ναι, για να δράσω. Ναι. Γιατί έτσι θεωρώ ότι θα το φέρω. Εκεί που πρέπει. Ναι, θα το χωρέσω. Ναι. Και τελικά τα παιδιά δεν έχουν έρθει εδώ για να χωρέσουν. Έχουν έρθει εδώ για να αναπτυχθούν με βάση αυτό που τους ορίζει η φύση τους, τα γονίδια τους, το σώμα τους. Το DNA τους. Το DNA και όλα αυτά που κουβαλούν για τις προηγούμενες γενιές. Ακριβώς. Είμαστε, για παράδειγμα, γεννημένοι στην λεκάνη της Μεσογείου. Είναι κομματάκι δύσκολο να βγούμε ένα 80 με στενή περιφέρεια χωρίς γοφούς, για παράδειγμα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον ότι δεν έχουμε μόνοι με το ύψος ή με το. Ή μπορεί και να έχουμε τελικά, αλλά έχουμε πολύ αιμονή με το βάρος. Και πρέπει να τα χωρέσουμε τα παιδιά. Και την ίδια στιγμή, όσο προστατευτικοί θέλουμε να είμαστε ή ελεγκτικοί για να προστατέψουμε τα παιδιά μας σε σχέση με το βάρος τους. Τόσο αγενείς γινόμαστε και με το βάρος τους. Αγενείς ως προς τον τρόπο που μιλάμε γι' αυτό. Πολύ και για το ίδιο μας το σώμα, αλλά και για στα παιδιά τα ίδια για το δικό τους το σώμα. Και εκεί ήταν που σε συνάντησα στο Instagram και είδα και μου κέντρισε το ενδιαφέρον, όπου έλεγε σε ένα post ότι ο τρόπος που εμείς μιλάμε για το σώμα μας μπροστά στα παιδιά μας ή για το σώμα των παιδιών στα παιδιά τα ίδια, επηρεάζει τον τρόπο που τα ίδια το αντιλαμβάνονται. Ακριβώς. Και τη σχέση που χτίζουν με το σώμα τους. Συνήθως μιλάμε λίγο υποτιμητικά. Συνήθως μιλάμε λίγο κακοποιητικά. Και για το ίδιο μας το σώμα. Δηλαδή θα κοιταχτώ εγώ στον καθρέφτη, πω από μια κιλάρα που πέταξα, ας πούμε, πάλι. Βέβαια. Ή πέταξα την κιλάρα και θα σταματήσω το ψωμί. Ή θα. Όλα αυτά. Κομμένα τα μακαρόνια και οι υδατάνθρακες. Να μην ξαναβάλω παγωτό στο στόμα μου. Με ένα τρόμο στο μάτι, ας πούμε, την ίδια στιγμή. Και τελικά λίγο. Ενισχύουμε διαταραγμένη σχέση με το φαγητό, γιατί αυτό είναι μία, σε μικρή έκφανση, είναι μία διαταραγμένη σχέση με το φαγητό. Και ωστόσο στιγματίζουμε λίγο και τον εαυτό μας και το. Μιας που είπες αυτό το πολύ ωραίο παράδειγμα με τη μαμά, έχει βρεθεί ότι μητέρες οι οποίες μιλούσαν άσχημα για το σώμα τους και για το σουλούπι τους και το σχήμα τους, είχαν κόρες με χαμηλότερη αυτοεκτίμηση, που κατέφευγαν σε μεθόδους για να ελέγξουν το βάρος τους που ήταν επικίνδυνες. Τύπου. Τύπου, ναι. Να προκαλούν αμετός, να παίρνουν φάρμακα. Διαταραγμένη σχέση με το φαγητό. Ναι, ούτως ή άλλως. Διατροφικές διαταραχές. Ναι. Βουλημικά επεισόδια. Όλα αυτά είναι διαταραγμένες. Φυσικά δεν είμαι ειδική για να μιλήσω γι' αυτό. Ναι. Αλλά σίγουρα. Το να στιγματίσω ένα παιδί για το βάρος του, να του πω ότι, ας πούμε, θα πάμε σε ένα πάρτι και θα φας ένα άλλο φαγητό, που το έχω δει διαιτολόγια να το κάνουν. Μου φαίνεται λίγο. Απάνθρωπο. Ναι. Όταν θέτεις τέτοιους περιορισμούς σε ένα παιδί, αλλά πραγματικά με τη μορφή περιορισμού, δηλαδή, κοίταξε τώρα να δεις, Γιωργάκη, επειδή έχεις πετάξει στο μάχη, που δεν θα γίνει μπόι ποτέ έτσι όπως σε κόβω, γιατί συνήθως είμαστε σε τέτοιο εριστικό ύφος. Θα κάνεις από εδώ και πέρα μία πολύ αυστηρή διατροφή. Κομμένα τα παγωτά, κομμένα τα γλυκά, κομμένα τα ψωμιά, κομμένα τα αναψυκτικά και οι χυμοί συσκευασμένοι. Τώρα θα τρως μόνο μπρόκολο και βραστό κοτόπουλο. Το παιδί μας πώς θα νιώσει εκείνη τη στιγμή? Καταρχάς, ερευνητικά σίγουρα, αυτό έχει φανεί ότι οδηγεί σε υπερφαγία. Όταν ένα παιδί περιορίζεται τόσο πολύ, έχει μειωμένο αυτοέλεγχο. Έχει μειωμένη αυτοσυγκράτηση. Όταν θα έρθει η στιγμή να βρει τη σοκολάτα και το παγωτό, δεν ξέρω τώρα ποια παραδείγματα. Θα γίνει χαμός. Ναι. Οπότε, τελικά, ο περιορισμός ενθαρρύνει την υπερφαγία. Και μάλιστα έχει ωφερθεί και υπάρχουν μηχανισμοί μέσα μας σε σχέση με τις ορμόνες μας. Πώς οι ορμόνες μας, τέλος πάντων, όταν στερούμαστε, δουλεύουν για να μας κάνουν να φάμε. Μας κάνουν να αναζητάμε φαγητό. Γιατί αυτό κάνει ο οργανισμός μας. Λέω, θέλω να επιβιώσω. Είναι πανέξυπνος, θέλει να επιβιώσει. Εσύ δεν μπορείς ακριβώς να γίνεις Heidi Klum, ας πούμε. Θέλω να σε προστατεύσω. Αυτό είναι. Είναι μηχανισμοί αυτοπροστασίας. Δεν το ακούμε όμως. Δεν το ακούμε. Νιώθουμε τέτοιο στρες και πόσο μάλιστα με το να. Okay, εμείς είμαστε πες ενήλικες, ακούμε και μια εκπομπή, ακούμε έναν ειδικό, κάπου θα καταλάβουμε ότι όλο αυτό θα το εξηγήσουμε μέσα μας ότι
στις επιλογές που έχω κάνει διατροφικά οφείλεται όλο αυτό. Ένα παιδί όμως το βάζει σε μια πολύ περίεργη δίνη. Να. Και ξέρεις, Ανδρενή, τα παιδιά έχουν μηχανισμούς. Αυτούς τους μηχανισμούς αυτορύθμισης τους έχουν πάρα πολύ έντονους. Φαίνεται δηλαδή ότι τα παιδιά νηπιακής ηλικίας, όταν αφήνονται ελεύθερα, ξέρουν πόσο πρέπει να φάνε, ανάλογα με την ανάπτυξή τους. Ρυθμίζουν δηλαδή την κατανάλωση τροφής, ανάλογα με τις θερμίδες που χρειάζεται το σώμα τους. Αν δηλαδή τα αφήσουμε εντελώς ελεύθερα, φάε όσο θες, όταν πεινάσεις και ναι. Ό,τι θες, ας πούμε. Ναι, κοίτα τώρα, η κάθε περίπτωση είναι εξατομικευμένη. Δηλαδή, δεν ξέρουμε τι ιστορικό έχει αυτό το παιδί σε σχέση με το φαγητό, δεν ξέρουμε τι βιώματα έχει στο σπίτι. Οπότε είναι λίγο. Είναι λίγο επικίνδυνο να πούμε ότι αυτό είναι το manual και αυτό πρέπει να ακολουθήσεις. Δεν κάνουμε εμείς πειράματα. Αυτό θα κάνουν οι ειδικοί. Ναι. Αλλά γενικότερα η ελευθερία σε σχέση με το φαγητό φέρνει ισορροπία. Γιατί τα παιδιά, ξέρεις, γίνονται και κάτι πειράματα τώρα, κάτι έτσι πολύ new age διατροφολόγοι του εξωτερικού. Μας λένε, βάλτε το γλυκό δίπλα στο μπρόκολο. Στο μπρόκολο. Και ξέρεις τι γίνεται τελικά. Πάλι δεν το λέω έτσι αυθαίρετα, το έχω ψάξει, απλά δεν είναι κάτι που έχω δουλέψει. Πάλι οι έρευνες μας λένε, ξέρετε τι παιδιά, απομειώνεται το ενδιαφέρον για το γλυκό. Γιατί χάνει τη θέληξη του. Το βλέπεις συχνά. Άμα είναι απαγορευμένο, ξέρουμε ότι το απαγορευμένο το έχουμε δει από τον Αδάμ και την Εύα, δηλαδή. Ακριβώς. Εκεί θα είναι και ποια θα είναι η σχέση μας με τον απαγορευμένο καρπό. Όσο μου απαγορεύω να τρώω κάτι, τόσο γίνεται θεϊκό και εκπληκτικό και τεράστιο μέσα στο μυαλό μου. Mm-hmm. Και αποκτώ και μία αιμονή να το σκέφτομαι συνεχώς. Πώς θα φτάσω, ας πούμε, εκεί, σε εκείνο το σημείο. Αυτή η πρόθεση των γονιών αφενός να προστατέψουν, παύλα, ελέγξουν, ρυθμίσουν το βάρος του παιδιού, πετάει στα παιδιά το μπαλάκι του ότι κοίταξε να δεις, πρέπει να ρυθμίσεις την εικόνα σου. Είναι σαν να τους βάζουμε σε αυτό το δρόμο της αιμονική σχέση με την εικόνα. Κοίτα, δεν είμαι ψυχολόγος, αλλά σίγουρα αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ακόμη και αυτά, το πιο απλό πράγμα, αυτό που καταλαβαίνεις και εσύ και εγώ, είναι ότι και εγώ, εσύ αν κάνεις άσχημα σχόλια για την εικόνα σου και εγώ είμαι το παιδί σου, προφανώς θα αρχίσω να αμφιβάλλω και εγώ για το «Α, έχω κοιλιά, άρα πρέπει να κάνω αυτό που κάνει η μαμά». Ή ας πούμε, αν η μαμά... ξέρεις, πολλές φορές εξειδανικεύουμε το αδύνατο, ε. Δηλαδή, εγώ μπορεί να σε δω και να σου πω τι όμορφη είσαι τώρα που αδυνάτησες. Αυτό πάλι δουλεύει κάπως λαθεμένα σε ένα παιδικό μυαλό. Έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια, την ίδια στιγμή φαντάζομαι ότι θα πρέπει να κρατάμε και τις ισορροπίες στο... Να υπάρχει ένα μέτρο σε όλα. Πολύ σίγουρα σωστά. Δεν βοηθάμε ένα παιδί υπέρβαρο και παχύσαρκο λέγοντάς του ότι πουλάκι μου εσένα το DNA σου είναι να έχεις παραπάνω κιλά. Σε καμία περίπτωση. Είμαστε στην Ευρώπη πρώτη στην παιδική παχυσαρκία. Τώρα διάβαζα την έρευνα αυτή που δημοσιεύθηκε τις προηγούμενες ημέρες και το 60% των ενήλικων Ελλήνων είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Mm-hmm. Μιλάμε για ποσοστά τα οποία όμως αφορούν πια ασθένειες. Η παχυσαρκία είναι ασθένεια. Δεν είναι απλά επιλογή να φάω λίγο παραπάνω και να νιώσω άνετα με το σώμα μου. Mm-hmm. Σωστά. Έκανες πάρα πολύ καλά που το ανέφερες. Ναι, σε καμία περίπτωση δεν λέμε ότι αφαιθείτε ελεύθεροι. Εγώ, αυτό που θα έλεγα σε σχέση με αυτό που είπες τώρα, είναι ότι φυσικά εννοείται ότι δεν ενθαρρύνουμε την παρέτηση, δεν ενθαρρύνουμε το να φύγουν τελείως τα όρια. Απλώς αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να πούμε ότι είναι πιο σημαντικό για ένα παιδί να εστιάσουμε από το βάρος του στο τι υποστηρίζει την υγεία του. Και εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον, αν θέλεις και εσύ, να πούμε πώς ορίζεται η υγεία. Τι μας λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Πώς ορίζεται λοιπόν η υγεία. Θα στα πω όλα. Ως υγεία λοιπόν, Ανδριανή, ορίζεται η ψυχική, σωματική και πνευματική κατάσταση ενός ατόμου. Αυτά τα τρία ορίζουν την υγεία του. Επομένως, ως ένα παιδί υγιές, ορίζεται ένα παιδί το οποίο αλληλεπιδρά με άλλους, έχει καλή σχέση με το σώμα του, έχει καλή σχέση με το φαγητό. Η υγεία δεν είναι... Το κορμί. Ναι. Και τα εκατοστά της μέσης, πούμε. Δεν είναι. Δηλαδή, ακόμη και αυτός ο υπέροχος ορισμός υγείας δεν μας βάζει πουθενά τον παράγοντα βάρος, σχήμα, μέγεθος. Ναι. Δηλαδή, επιστημονικά, δεν στέκει. Κοινωνικά, όμως, υπάρχει το στίγμα για το βάρος. Mm-hmm.
Γι' αυτό και κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα, γι' αυτό και εγώ προσπαθώ να ανοίξω τέτοιες κουβέντες στα πλαίσια της εκπομπής, για την εικόνα που έχουμε για το σώμα μας, για τη σχέση που έχουμε με το σώμα μας, για το στίγμα του βάρους, που το κουβαλούν πάρα πολλοί άνθρωποι και ίσως πολλές φορές αυτό να τους κάνει και πολύ δύσκολο το να χάσουν και το βάρος, το παραπάνω, αυτό που επιβαρύνει την υγεία τους βιολογικά. Πράγματι. Ισχύει κάτι τέτοιο δηλαδή? Πράγματι. Αυτό. Εστιάζουμε λοιπόν πολύ στην εικόνα και τελικά δεν ξέρω αν αυτές οι συμπεριφορές, ας πούμε, τον υπερβολικός περιορισμός, η υπερβολική πίεση για να είναι το παιδί μου να μην παρεκκλίνει από το κανονικό, τελικά δεν ξέρω κατά πόσο υποστηρίζουν την υγεία των παιδιών. Γιατί φαίνεται ότι τα παιδιά που νιώθουν στιγματισμένα για το βάρος τους, θα κινηθούν λιγότερο, θα έχουν μικρότερο κίνητρο για άσκηση. Τα κορίτσια, μάλιστα, φαίνεται, τα έφηβα κορίτσια, ας πούμε, που νιώθουν ντροπή για το σώμα τους, θα αποφύγουν να συμμετάσχουν σε ομαδικές δραστηριότητες. Και για τα αγόρια υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον, αντίστοιχο. Τα αγόρια που νιώθουν στιγματισμένα για το βάρος τους, τα έφηβα αγόρια, θα επιδοθούν σε συμπεριφορές που δεν υποστηρίζουν την υγεία, όπως το να καπνίσουν ή να είναι πιο επιρρεπή, ας πούμε. Σαν να παρετούνται από κάθε προσπάθεια. Βέβαια. Σου λένε, αφού εμένα μου βάλανε το καπέλο αυτό, ας εκπληρώσω το ρόλο μου, τέλος πάντων. Άρα από αυτή την άποψη, εγώ λέω και μαζί θέλουμε λίγο να το αναδείξουμε, ότι το στίγμα είναι επικίνδυνο. Γιατί τελικά μειώνει το κίνητρο και τελικά περιθωριοποιεί ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθηθούν ακόμη περισσότερο και να είναι τελικά να κάνουν πιο υγιεινές συμπεριφορές. Αυτό και τον εαυτό τους και στη σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Και αυτό που καταλαβαίνω τέλος πάντων, ότι ίσως μπορεί να έχει μία μικρή αξία και να βοηθήσει, είναι και ο τρόπος που μιλάμε, αυτό που λέγαμε εξ αρχής. Τελικά δηλαδή, Ειρήνη, πώς είναι ένας υγιής τρόπος να μιλάμε για το σώμα μας? Θέλω να μου δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα. Δηλαδή, ωραία, βλέπω ότι έχω πάρει μερικά κιλά. Ναι. Και θέλω να το σχολιάσω γιατί μου βγαίνει. Ωραία. Ναι, παιδί μου, έφαγα πολύ το Πάσχα, ας πούμε. Και θέλω να περάσω το μήνυμα ότι τώρα, παιδιά, λίγο θα χαλαρώσουμε και θα πάμε λίγο σε πιο καλές επιλογές. Μπορούμε να αναφέρουμε το παράδειγμα που είδαμε στο post. Μπορούμε να πούμε ότι, ας πούμε, τι θέλω εγώ. Θέλω να ενισχύσω λίγο το κίνητρο. Δηλαδή, ας πούμε, μπορώ να πω στο παιδί μου, ξέρεις τι, θα προσθέσω λίγο χρώμα στη διατροφή μου, θα βάλω λίγα φρούτα και λαχανικά. Mm. Θες να διαλέξεις ένα χρώμα? Οπότε έτσι λίγο παρακινούμε την αλλαγή. Ή, ας πούμε, σε σχέση με την κίνηση. Όταν, ας πούμε, εγώ θα πω ότι τέλος όλα θα ξεκινήσω γυμναστήριο, λίγο η κίνηση έρχεται λίγο τιμωρητικά και φυτρώνει στο παιδικό μυαλό. Οπότε μπορούμε να ενθαρρύνουμε την κίνηση μέσα από μια θετική δήλωση. Τοποθέτηση. Ναι. Όπως για παράδειγμα, θέλω να περπατήσω. Θέλεις να περπατήσουμε μαζί, ή θέλεις να τρέξουμε, ή θέλεις να κάνουμε κάτι. Ποδήλατο ή κάτι άλλο. Ναι, βέβαια. Αυτό, να το πλασάρουμε μέσα από τη θετική χρειά του. Ωραία, και αν δεν μπορείς να το πλασάρεις, απλά κάντο. Ναι. Δηλαδή, αν βλέπεις ότι δεν το έχεις πολύ με τα λόγια. Ναι. Κάντο και νομίζω κάποια στιγμή το παιδί θα σε μιμηθεί. Mm-hmm. Αρκεί, εντάξει, δεν αρκεί αυτό μόνο. Δηλαδή, αν έχει προϋπάρξει κακό story και το παιδί κουβαλάει και το στίγμα του βάρους και αντικειμενικά έχει να καλείται να χάσει πάρα πολλά κιλά για να έρθει ξανά σε ισορροπία όλο αυτό και ο οργανισμός και η υγεία του, δεν είναι τόσο εύκολο. Αλλά βλέποντάς σε, μπορεί να σε μιμηθεί μελλοντικά. Ακριβώς. Άρα λοιπόν ενθαρρύνουμε συμπεριφορές που υποστηρίζουν την υγεία των παιδιών. Mm-hmm. Και όχι συμπεριφορές που τελικά μπορεί να τους κάνουν να καταφύγουν σε λαθεμένες διατροφικές, ας πούμε, συμπεριφορές. Ναι, και το ίδιο πράγμα νομίζω ότι ακριβώς ως αλές λειτουργούν και για μας τους ενήλικες. Okay, δεν θα απευθυνθώ στο παιδί μου, θα απευθυνθώ στον εαυτό μου. Είναι ο τρόπος που σκέφτομαι για μένα όταν με βλέπω στον καθρέφτη. Ακριβώς. Αυτό η αγάπη, Ανδριανή, παρακινεί πολύ πιο αποτελεσματικά από το μίσος. Αν το δούμε σε ένα πλαίσιο αυτοφροντίδας, ότι θα κινηθώ και θα φάω κάτι, φυσικά δεν είναι τόσο απλό όσο μπορεί να περιγράφεται αυτή τη στιγμή και να το λέμε έτσι πολύ εξειδανικευμένα. Αλλά όντως, αν το προσεγγίσουμε από μια χρειά αυτοφροντίδας, ότι αυτό το κάνω για να βοηθήσω το σώμα μου, για να βοηθήσω τον εαυτό μου, με σύμμαχο τον εαυτό μου.
και όχι τιμωρητικά. Ή ας πούμε, τι θα μου κάνει καλό, όχι τι δεν θα με παχύνει, που κατευθείαν, δηλαδή και μόνο που το λέω εγώ, όταν χρησιμοποιώ τη λέξη δεν θα με παχύνει. Η προφητεία, Ναι, σε αγχώνει αυτό το πράγμα. Σωστά. Τι θα μου κάνει καλό, τι θα μου φέρει υγεία, τι θα φάω σήμερα και θα είμαι καλά αύριο το πρωί που θα ξυπνήσω. Τι υποστηρίζει την υγεία μου και την υγεία των παιδιών μου. Πολύ απλά. Θυμάμαι με τη Ματούλα τη Βασιλάκη που συζητούσαμε τις προάλλες εδώ πάλι στην εκπομπή για τη σχέση μας με το σώμα μας. Μας έλεγε, μας πρότεινε ότι βγάλετε τα ρούχα σας και σταθείτε μπροστά σε ένα καθρέφτη. Να δείτε το σώμα σας, να το παρατηρήσετε. Πού ούτε και αυτό το κάνουμε. Είναι στο γρήγορο και στο φοβικό. Το κρύβουμε κάτω από ρούχα, κάτω από τόνα, κάτω από οτιδήποτε τέλος πάντων μπορούμε να το κρύψουμε. Δες το. Δες το συνολικά πώς είναι. Και δες και τα σημεία που δεν σου αρέσουν ενδεχομένως. Και αποφάσισε τι καλό μπορείς να κάνεις γι' αυτά. Πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Ειρήνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας σήμερα. Και εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι λίγο να βάλουμε το σποράκι αυτό που θέλουμε να βάζουμε μέσα από αυτές τις κουβέντες, να αλλάξουμε λίγο την νοοτροπία σε κάποια πράγματα. Ναι, δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν θα ξυπνήσετε αύριο το πρωί και θα έχει αλλάξει όλη η κοσμοθεωρία σας. Αλλά θα την ξανακούσετε την κουβέντα, θα την ξαναβάλλετε εκεί στο replay. Κάτι θα μείνει στο τέλος, να είσαι καλά. Και εγώ σε ευχαριστώ. Εμείς αποχαιρετούμε εδώ, το κλείνουμε το μαγαζί, να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακό σας. Σας φιλώ, θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο.